Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν και το ολοκληρώθηκε και αυτό με τη συμβολή της ΕΔΕΤ, του ΕΔΕΤ, θα σας πει καλύτερα η εκφράση μου. Το τρίτο είναι η δυνατότητα, το θεσμικό πλαίσιο για να μπορούμε να κάνουμε τηλεδιασκέψεις και να κάνουμε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, όπως η Σύγκλητος ή άλλες επιτροπές, μέσω τηλεδιασκέψης. Αυτό το πράγμα υπάρχει πλέον το νομικό πλαίσιο. Εννοείται ότι κοιτάξει. Πριν μπορούσε να γίνει κάτι και να μην είναι νόμιμη η απόφαση. Ακριβώς. Να μην είναι νόμιμη να προσβάλλεται στα δικαστήρια. Γιατί δεν υπήρχε νόμος που να επιτρέπει αυτό το πράγμα. Πάντως στην περίοδο που δεν πετούσαν τα αεροπλάνα λόγω της ηφαιστειακής τέφρας, μέχρι και οι ηγέτες της Ευρώπης συνεδρίασαν έτσι. Ναι, αλλά εμείς είμαστε Ελλάδα. Πάμε λίγο πιο πίσω από τους άλλους. Βεβαίως, το ένα είναι αυτό το. Δηλαδή, υπάρχουν δύο-τρεις δραστηριότητες οι οποίες είναι και χρονοβόρες για τους συμμετέχοντες και οικονομικά αρκετά σοβαρές για το πανεπιστήμιο. Η μία είναι η Σύγκλητος. Σύγκλητος δεν έχουμε κάνει ποτέ με τηλεδιάσκεψη, αλλά πλέον έχουμε όλα. Έχουμε και το υλικό, έχουμε και, και το θεσμικό πλαίσιο για να προχωρήσουμε άμεσα να κάνουμε. Πώς να μετακινούνται όλα τα μέλη ναι, σε ένα. Μπορεί ο καθένας να πάει στην αίθουσα τηλεδιάσκεψη του νησιού του. Εδώ, ας πούμε, θα είμαστε 10 άτομα, στη Μυκλή είχαν 25, στη Ρόδο ήταν άλλα 10 και θα γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψη Σύγκλητος. Αυτό μπορεί να γίνει. Και η άλλη δραστηριότητα που είναι τα εκλεκτορικά για μέλη ΔΕΤ, πλέον με τον καινούριο νόμο, μπορεί και αυτό να γίνει με τηλεδιάσκεψη. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν ειδικό νομικό πλαίσιο. Μάλιστα. Εντάξει, έχει. Από εδώ και πέρα λοιπόν είναι στην ευκαιρία και στη διάθεση των διδασκόντων, των διδασκομένων, των όλων των μελών, να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, αυτή την δυνατότητα που έχουμε για να κάνουν το έργο τους πιο εύκολο. Θα μπορούσε να επισκεφθεί κανείς μαθήματα όπου ο διδάσκων είναι εδώ και το τμήμα είναι στη ΣΑΜΟ ή διαδικτυακά μαθήματα που ένα μάθημα διδάσκεται σε όλα τα νησιά ή σε κάποιον αριθμό νησιών. Ταυτόχρονα. Υπάρχει νομοθεσία που το στηρίζει αυτό. Αυτό κάνει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται νομοθεσία ιδιαίτερη γι' αυτό. Μπορείς να το κάνεις. Άρα μπορούμε να πούμε ότι το Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει όλη αυτή την τεχνική υποδομή για να μπορεί και μάλιστα πριν το θεσμικό πλαίσιο. Εσείς κυνηγήσατε από ό,τι καταλαβαίνω το θεσμικό πλαίσιο. Έτσι. Βέβαια. Κατεξοχήν. Και αυτό βέβαια συμβάλλει και στην οικονομία πόρων. Σαφές. Εξάλλου, επειδή η καιρή είναι πονηρή και επειδή υπάρχει στον αέρα έχει μία διάχυτη ανησυχία για το κατά πόσον θα υπάρξουν κατανομές, συγχωνεύσεις κλπ. Τμήματων. Εμείς προχωράμε στην πορεία που έχουμε χαράξει. Θεωρούμε ότι το όπως έχουμε σχεδιάσει το Πανεπιστήμιο εμείς και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι για να καλύψει αυτό τον χώρο του Αιγαίου με ψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια, το τονίζω αυτό, δεν κάνουμε σκόντο στα ακαδημαϊκά μας κριτήρια για να καλύψουμε το κάθε νησί του Αιγαίου, έτσι. Θέλουμε πολύ ψηλού επίπεδο έρευνα και εκπαίδευση στο Αιγαίο, στο χώρο του Αιγαίου και παράλληλα να το αναπτύξουμε σε διασπαρμένο όπως το έχουμε κάνει. Λοιπόν, επειδή πλέον ο καθένας έχει αρχίσει να βγαίνει και να λέει το κοντό του και το μακρύ του σχετικά με το ποια τμήματα πρέπει να κλείσουν και γιατί το Πανεπιστήμιο είναι πολύ ακριβό το Αιγαίο και να το κλείσουμε για να αφήσουμε, ξέρω εγώ, της Πελοποννήσου ή της Δυτικής Θράκης ή της Δυτικής Μακεδονίας ή οτιδήποτε. Ναι. Υπάρχουν διάφορες φωνές τέτοιες. Εμείς θα τους απαντήσουμε με επιχειρήματα. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε περιπτωσιολογία. Θα απαντήσουμε με επιχειρήματα, συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να μπουν. Και βεβαίως ένα από τα ισχυρά μας χαρτιά είναι να αποδείξουμε ότι αυτά που λένε περί κόστος κλπ. Είναι παρόλα αυτά πίεση. Συγγνώμη για την έκφραση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιάλα. Ευχαριστούμε πολύ. Από τη φιλόξενη αίθουσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της αίθουσας τηλεδιάσκεψης μάλιστα, είμαστε πίσω στο στούντιο της Αλήθεια TV. Mm-hmm. Μαζί με τον Αντώνη Κουνέλη πάντα. Αντώνη, ακούσαμε τον
κύριο Γκιάλα. Σωστά, ο οποίος είναι αντιπρίτανης των φοιτητικών θεμάτων και εξωτερικών υποθέσεων. Μας ανέπτυξε το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν τα διάφορα τμήματα μεταξύ τους. Και μάλιστα φάνηκε καθαρά ότι αξιοποιήθηκε πλήρως η τεχνολογία από την ώρα που πρόκειται για ένα πανεπιστήμιο με πολλά τμήματα σε πολλά διαφορετικά είναι μέρη. Είναι αρκετές ιδιαιτερότητες του λόγω και δίνει της νησιά, μορφής του, των νησιών, λόγω του ότι είναι απλωμένο σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Έχουμε την άποψη και δεν νομίζουμε ότι κάνουμε λάθος ότι κάθε νησί είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Επομένως, κάπως έτσι είναι, είναι η λειτουργία η επικοινωνία του. Ναι. Επομένως, το Πανεπιστήμιο αξιοποιεί στο έπακρο αυτές τις τεχνολογίες, τις οποίες όμως αναλυτικότατα θα τις δούμε στην επόμενη εκπομπή. Στην επόμενη εκπομπή, ο κύριος Σιδηροφάγης, ο οποίος είναι αναπληρωτής προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης ΧΙΟΥ, θα μας δείξει πιο συγκεκριμένα τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους φοιτητές και στους διοικητικούς όπως και στους καθηγητές. Και θα κάνουμε και μία τηλεδιάσκεψη. Θα επικοινωνήσουμε με τη Σάμο και τη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη θα μας μιλήσει ο κύριος Παναγιώτης Παπαχίου, που είναι προϊστάμενος της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για να μας αναπτύξουν πιο συγκεκριμένα αυτό το σύστημα που επικοινωνούν μεταξύ τους τα διάφορα τμήματα. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η απόψινή εκπομπή. Καλή σας νύχτα. Γεια σας.